Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Η Εκκλησία μας, και όταν λέμε Εκκλησία μας, εννοούμε και τους εαυτούς μας, διότι εμείς είμαστε η Εκκλησία, με κεφαλή βεβαίως τον Χριστό. Γιόρτασε η Εκκλησία μας την περιτομή του Χριστού, την πρώτη του Γενάρη. Και προχθές γιόρτασε την υπαπαντή του Χριστού. Και ο δίκαιος Σιμεών, ο ηλικιωμένος αυτός ιερεύς του Ισραήλ που δέχθηκε τον Χριστό στο ναό, μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, διότι του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι δεν θα πεθάνει πριν να ειδεί το σωτήριον των ανθρώπων, τον σωτήρα Χριστόν. Και μόλις τον αντίκρισε, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό ο Σιμεών και είπε: «Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτά τα δύο πράγματα, την περιτομή του Χριστού και τον σαραντισμό του Χριστού, πρέπει να δούμε μερικά πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε αυτό το οποίο είπε ο Σιμεών. Γιατί το είπε? Το είπε διότι είδε τον Χριστό, είδε τον σωτήρα του κόσμου και είπε: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω, Θεέ μου, τώρα που είδα τον σωτήρα του κόσμου». Εμείς μπορούμε να πούμε το ίδιο το οποίο είπε ο Σιμεών? Είμαστε εμείς έτοιμοι να πεθάνουμε? Βέβαια θα μου πείτε μερικοί ότι εμείς δεν είμαστε ο Σιμεών. Δεν κρατήσαμε στην αγκαλιά μας το Θεό. Δεν είδαμε τον σωτήρα του κόσμου. Μα είναι σοβαρά αυτά που λέτε, αν τα πείτε? Εμείς περισσότερο από τον Σιμεών είδαμε τον Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Τον πήραμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Περισσότερο από τον Σιμεών εμείς δεχθήκαμε την αγάπη του Χριστού, τη λύτρωση του Χριστού, τη σωτηρία του Χριστού. Πώς και πότε? Πρώτα απ' όλα, όταν βαπτιστήκαμε, γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού με τη βάπτισή μας, με το χρίσμα και με την Θεία Κοινωνία την οποία πήραμε. Όταν παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, παίρνουμε τον ίδιον τον Χριστό
μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε όμως εμείς έτοιμοι σαν τον Σημειών να πούμε «Νην απολύεις των δουλών σου δέσποτα». Πρέπει να είμαστε όταν παίρνουμε το Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά πριν από αυτό βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αν καμιά φορά αμαρτάνουμε, πρέπει να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ένα πράγμα που πρέπει να πούμε σήμερα, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο Χριστός ήταν Θεός αληθινός. Και όμως δέχθηκε την περιτομή στις 8 ημέρες μετά τη γέννησή του. Και όμως δέχτηκε να σαραντήσει στις 40 ημέρες, όπως έκαναν οι Εβραίοι. Δηλαδή, παρόλο ότι ήταν Θεός, δεν αρνήθηκε τους νόμους των Εβραίων, δεν αρνήθηκε τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της χώρας εκείνης. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μας. Εμείς είμαστε σε αυτό το δύσκολο χρόνο του κορονοϊού, στη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Και ξέρετε τι κάνουμε. Ενώ ο Χριστός είπε «απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού του Θεού», εμείς δεν υπακούμε μερικοί από μας σε τίποτε. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μα εμείς είμαστε πάνω από τον Χριστό που έκανε όλα αυτά τα πράγματα και μας είπε ότι θα τα κάνει αυτά διότι πρέπει να είναι σύμφωνος με τους νόμους της πολιτείας. Σήμερα στον Καναδά 90% έχουμε εμβολιαστεί, αλλά το 10% δεν έχει εμβολιαστεί και νομίζουν ότι αυτοί κάνουν το θέλημα του Θεού. Χειρότερο από αυτό, δεν παίρνουν την Θεία Κοινωνία. Μα αν δεν παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, δεν έχεις το Χριστό μέσα σου. Καταλαβαίνεις τι κάνεις. Διώχνεις το Χριστό. Και βλέπετε, έχουμε τόσα παραδείγματα. Ενώ εμείς πρέπει να είμαστε οποιαδήποτε στιγμή έτοιμοι να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία που είναι ο Χριστός, εμείς τα αφήνουμε στην άκρη. Και μοιάζομαι σαν εκείνους που τους κάλεσε ο Χριστός στο μεγάλο δείπνο και εκείνοι βρήκαν προφάσεις και δεν πήγανε. Το ίδιο κάνουν μερικοί από τους χριστιανούς μας σήμερα. Δεν πάνε στη Θεία Κοινωνία διότι δεν θέλουν να κοινωνήσουν με διαφορετικές λαβίδες και δεν παίρνουν το εμβόλιο διότι νομίζουν πολλά και διάφορα. Μα δεν βλέπετε αγαπημένοι μου χριστιανοί. Κοιτάξτε. Πόσοι ηγούμενοι, πόσες ηγουμένισσες που κρατήσαν αυτή τη γραμμή, αλλά και πόσοι λαϊκοί πήραν τον κορονοϊό και πέθαναν και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουν στον παράδεισο. Μα αυτό ξέρετε κάτι. Να το καλοσκεφθούμε είναι αυτοκτονία. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να το καταλογίσει ο Θεός σαν αυτοκτονία γιατί δεν το καταλαβαίνουνε. Αλλά στην ουσία αυτό είναι. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, όπως γιορτάσαμε την υπαπαντή του Χριστού μας, ας σκεφτούμε όλα αυτά και ας προσπαθήσουμε να είμαστε πάντοτε στην θέση του Σημεών για να λέμε πάντοτε «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα». Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο θάνατος. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και είμαστε πάντοτε έτοιμοι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, όταν μετανοούμε, εξομολογούμεθα και πάνω απ' όλα παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Κρατήστε τα αυτά στο νου σας και κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για αυτά τα οποία κάνει. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, κάθε φορά που παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, είμαστε έτοιμοι να πούμε «Νην απολύεις των δουλών σου δέσποτα». Εμείς δεν ξέρουμε πότε θα μας πάρεις, αλλά σε παρακαλούμε βοήθησέ μας. Να έχουμε πίστη, να έχουμε μετάνοια, να κοινωνούμε για να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φύγουμε
και να σε ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Θεό να βρούνε ξεκινούν του κόσμου οι θρησκείες. Απ' το Θεό μας έρχεται η του Χριστού θρησκεία. Καλείται αποκάλυψη, Χριστός τη φανερώνει. Σαν έγινε θεάνθρωπος, τον άνθρωπο να σώσει. Θρησκείες που δεν δίδαξε ο ίδιος ο Θεός μας, αλήθεια δεν γνωρίζουνε, σωστά δεν μας διδάσκουν. Και ο καθένας χριστιανός, εγώ σαν παρεμβάλλει, αιρετικός μας γίνεται, νοθεύει τη θρησκεία. Χριστέ μας ελευθέρωτη και λύτρωτη του κόσμου, από την πλάνη βγάλε μας, καθηγητής μας είσαι. Και την αλήθεια δίδαξε, που τον καθένα σώζει, την βασιλεία δώσε μας, που έχεις ετοιμάσει. Θρησκείες που δεν δίδαξε ο ίδιος ο Θεός μας, αλήθεια δεν γνωρίζουνε, σωστά δεν μας διδάσκουν. Και ο καθένας χριστιανός, εγώ σαν παρεμβάλλει, αιρετικός μας γίνεται, νοθεύει τη θρησκεία. Today is St. Phocius Day. St. Phocius was a great ecumenical patriarch, and he is the patron saint of the Association of Our Clergymen in Canada. One thing that he did was that he sent missionaries to the Slavic people, St. Cyril and Methodius, the brothers from Salonika. And they went and they Christianized all those people. Not only that, they created the Slavonic alphabet. That is why the Slavonic alphabet is known as Cyrillic alphabet. And they did a marvelous job. And today I would like to speak more to our clergymen. We are here in Canada, and Canada is a vast country. It's the second largest country in the world after Russia, and it is 76 times larger than Greece. We have missionary parishes, and we've got to work and help them because they are in remote places and they are very few people. And we need to do something about this. But I would like to ask that our missions will be more spiritual. First of all, we help our missions in Africa, in Asia, Korea, and many other places. But that is not enough. We should concentrate on the missions here in Canada. What does this mean? This means, for example, that we have in the Toronto, Greater Toronto area, about 70,000 Greeks, Greek Orthodox people, and we have 17 churches. Let's ask ourselves, how many of those 70,000 people are
in church every Sunday. How many of the children are in the Sunday schools? How many of them are in the youth? And how many in the summer camps? What happens? If we count things properly, we will see that a very small minority of the Orthodox people go to the church every Sunday. It is the duty of our priests, of our bishops, and myself to see that we do this missionary work and make sure that every Greek person knows about the religion and everyone knows that he should be a conscientious Christian and he or she should be in the church. Especially, we should give priority to the children, to the Sunday schools, because that is the way that we will bring them closer to the church. I will give you an example. I remember Father John Kouloras, who had so many young people, pupils in the Sunday school, and they were there every Sunday. And as a matter of fact, they were chanting the first part of the liturgy themselves. And the parents were there because they knew their children were there. Oh, how much I would like to talk about those things, but I can't continue on. I have to stress only the point that all of us must do our best so that the Greek people in the Toronto area and across Canada know about the Orthodox faith and they practice the Orthodox faith. I appeal to the Association of the Clergymen and to all the Reverend Fathers and to the bishops that we should do our best to do our missionary work for all the Greek Orthodox people across Canada. If we don't do that, we don't honor Christ, we don't honor St. Phocius, who is the patron saint of the Association of the Clergymen. But I am sure that all of us will try our best. And I thank all the Reverend Fathers for they are doing or trying to do a good work. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Christ our Lord, we thank you that you gave us a leader like St. Phocius. We ask that you help us to imitate him, and we ask that you inspire each and every one of us to do our mission and to see that all our people know the Orthodox faith and practice it in their everyday life. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι φέτος δεν μπόρεσα να είμαι στην υπαπαντή μας στη Βικτόρια, λόγω κορονοϊού. I regret it very much, but this year I was not able to go to υπαπαντή in Victoria because of coronavirus. Την περασμένη Κυριακή, ήμουνα στην κοίμηση της Θεοτόκου, στο Χάμιλτον, με τον πατέρα Ηλία, τον Ιερατικός Προϊστάμενο, και τον πατέρα Κωνσταντίνο. Και ήταν τόσο όμορφη η Θεία Λειτουργία. Last Sunday, I was in κοίμηση της Θεοτόκου, Χάμιλτον, with Father Elias and Father Constantine, and the liturgy was so wonderful. Σήμερα λειτουργήσα στον
ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, Τρόντο, γιατί είχαμε και το μνημόσυνο ενός μικρανιψιού μου, που ο καημένος εκοιμήθηκε πολύ νέος, διότι είχε aneurysm in his head. Today, I was in St. Nicholas for the memorial service of one of my great grandnephews. He died very young because of aneurysm in his head. Έρχεται η γιορτή της Αγίας Φιλοθέης και ελπίζω ότι θα είμαστε περισσότερο ανοιχτοί στις αίθουσές μας και θα μπορέσουμε να την γιορτάσουμε στις 18 το βράδυ, γιατί η γιορτή είναι στις 19. The feast day of Saint Philothea is around the corner. And Saint Philothea is the patron saint of the Philoptic Society in Canada. We're going to celebrate it. And I hope that things are going to be more open because of coronavirus. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να είμαστε στις εκκλησίες μας. Beloved in the Lord, we are in the heart of winter, and I know we had had some problems with winter this year, but we should never forget the church. Εύχομαι να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και στην υγεία την πνευματική. I hope and I pray that all of you will be healthy in body and healthy in soul. Σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δυσοπό παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σιγανή προσφεύγον ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοιαν. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή, σε Θεογεννήτων παρθένε σήμαι κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανύμνητε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, οικετεύω παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλιν διασκεδάσε μου. Σιγαρ Θεόνυμφε, των αρχηγών της Γαρίνης, των Χριστών εκείσας μόνοι πανάχραντε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, θανάτου, και της τώρας ως έσωσε, εαυτόν εκδεδοκό, στο θανάτο την τυφορά και θανάτο μου φύση κατασκεφθήσαν παρθένε δυσόπισον τον Κύριον σου και Υιόν εις εχθρόν κακουργίας μερίσαστε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, προστάτησε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλές θα
την Παρθένε των πειρασμών, διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβουσαν και δέομαι διαπαντός εκθοράς των παθών μου ριστήν εμέ. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς των υπηρών επαλογέθημαζουσιν την ταπεινή μου ψυχή και συμφόρον έφην την εμικαλύπτωσιν καρδία Θεόν ύφευτε αληφώστε τον Κύρια των Θείων και προαιώνιων λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς εξαμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξεχρόντισμενων και συμφόρων ίου λυτρωθείς πανάκραντε τη κρατεά δυνάμι σου ανυμνώ μεγαλύνω την αμετρών σου συμπάθεια και την είσαι μέσου παράκληση. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς και που λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη που προσφύγω ούτε και σωθήσω με την αθερμήν έξω βοηθών θλίψεση του βίου και ζάλεση μικρονούμενος είσαι μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέφω τη σκέπη σου σώσον με. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together. Την τωρόντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί λατέ Καναδάν υπανάκραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συ Παρθένε βοώμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Θυμίσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος